Η ανάλυση της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του πολιτιστικού από έναρχη μουσικού αυτού του διαμετρήματος συμβαδίζει απόλυτα με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Δημοτική Αρχή στον τομέα του πολιτισμού. Εμείς διεκδικούμε ρόλο πρωταγωνιστή για τον πολιτισμό, τον βλέπουμε ως όχημα τουριστικής, οικονομικής και φυσικά καλλιτεχνικής ανάπτυξης της πόλης. Και έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση με τα επιτυχημένα φεστιβάλ που έχουμε καθιερώσει, με την ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης, την οποία παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες, με τη συντήρηση των σπάνιων παλετύπων της Μικελαίας, με πολλά ακόμη που δεν θα αναφέρω για λόγους χρόνου, έχουμε δώσει ξανά στην πόλη την πολιτιστική της ταυτότητα και την έχουμε καταστήσει πολιτιστική πρωτεύουσα της ελληνικής περιφέρειας. Με την ίδια προσέγγιση φιλοδοξούμε να καταστήσουμε και το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό ολόκληρης Κρήτης και όχι μόνο. Για να συμβεί αυτό απαιτείται όραμα, συνεργασίες, συστράτευση δυνάμεων, αξιοποίηση του εξαίρετου, έμψυχου δυναμικού που διαθέτει η πόλη. Τον πολιτισμό τον βοηθούν και τον αναδεικνύουν οι καλές υποδομές, αλλά τον παράγουν οι άνθρωποι. Και στην πολιτιστική αναγέννηση του Ηρακλείου, όπως εμείς την οραματιστήκαμε και την υλοποιούμε, πρωταγωνιστούν οι δικοί του άνθρωποι. Ο κύριος Μιχαλίδης είναι ένας από αυτούς. Και η αξιοποίησή του αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για να δούμε σύντομα το πολιτιστικό κέντρο έτσι ακριβώς όπως το ονειρευόμαστε. Το γεγονός ότι παρά τις άλλες υποχρεώσεις του δέχτηκε να αναλάβει μια τόσο υπεύθυνη θέση, δείχνει ότι και ο ίδιος πιστεύει πολύ στις προοπτικές αυτού του εγχειρήματος. Δεν μένει τίποτε παραπάνω να πούμε λοιπόν παρά να του καλωσορίσουμε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το στοίχημά μας ήταν να καταφέρουμε να παντρέψουμε το ρεαλισμό με το όραμα, ανέφερε από την πλευρά της η κυρία Πλεύρη, ενώ ο κύριος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει εκπονηθεί πολύ υψηλή θέση θα έχει η κριτική παράδοση. Ωστόσο, ονειρεύεται ο ίδιος ένα πολιτιστικό κέντρο που θα είναι ανοιχτό σε όλους τους πολιτισμούς, γιατί είναι ένας άνθρωπος υπέρ της εξωστρέφειας και ότι έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα που είναι και ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο και ότι αναμένει πολλά και από την περιφέρεια και από την κεντρική διοίκηση αλλά και τους μεγάλους χορηγούς. Ας ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο ίδιος ο κύριος Μιχαηλίδης. Γιατί δέχτηκα να αναλάβω αυτή τη θέση, μόνο ότι όπως γνωρίζετε είμαι ενεργός καλλιτέχνης. Η απάντηση που έκανε ήταν μια απάντηση όταν κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και θα έπρεπε πολύ να κοιτάξω στον καθρέφτη και να πούν εσύ που μπορούσε να κάνεις κάτι που μπορούσε να κάνεις κάτι όταν, που ήταν δυνατόν να κάνεις κάτι όταν μπορούσες, γιατί δεν το έκανες και κάνεις μόνο κριτική. Ανήκω λοιπόν σε αυτούς τους λίγους που θέλουν να κάνουν και που μου δέχονται την κριτική των πολλών. Αυτή είναι η μοίρα του καλλιτέχνη, αλλά και του μάνατζερ ενός καλλιτεχνικού οργανισμού. Άρα λοιπόν θα ήταν αδιανόητο για μένα να με καλέσει η πόλη μου, εδώ για άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα έδωσα τον καλύτερο με αυτό, και δεν θα το δώσω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στην οποία γεννήθηκα. Πρέπει να σας το ξέρετε αυτό και τελείωσα και το Λύκειο. Δηλαδή, μέχρι τα 18 μου χρόνια έχω ζήσει στο Ηράκλειο. Με ένας δέρος κριτικός. Και αν όταν ανάβαλα την Εθνική Λυρική Σκηνή με έλεγαν τρελό, τώρα δεν θα με πω κουζουλό. Οραματιζόμαστε λοιπόν εδώ ένα πυρήνα πολιτισμού, καταρχήν παραγωγής πολιτισμού. Εδώ πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Τι σημαίνει παραγωγή πολιτισμού, δηλαδή με σταθερό καλλιτεχνικό σχήμα το οποίο θα είναι εκείνο που θα αποτελεί το μυρήνα πάνω στο οποίο θα βασίζονται πολλές από τις εκδηλώσεις. Παραγωγή λοιπόν πολιτισμού και δεύτερον συνεργασία με μεγάλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι ιδιαίτερη η πρόκληση. Το Ηράκλειο διαθέτει εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό. Δεν αναφέρουμε μόνο στους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει εδώ στο πολιτιστικό, αλλά και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σαν καλλιτέχνες στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Και αν θέλετε να τελειώσω μια πρώτη τοποθέτηση, θα ήθελα να ακούσω και ερωτήσεις σας. Για μένα είναι μια απίστευτα όμορφη και συγκινητική πρόκληση, διότι ξεκινάω μαζί με τους συνεργάτες μου να φτιάξουμε κάτι από το μηδέν.
από το μηδέν, για να γίνω ξεκάθαρος, δεν είναι το κατασκευαστικό που τελειώνει και έχουν γίνει τεράστια πράγματα. Μιλάω για το θέμα του καλλιτεχνικού οργανισμού. Εδώ πραγματικά είναι τάμπουλα ράζα, έχουν γίνει σωστές ενέργειες μέχρι τώρα και πρέπει να συνεχίσουν να γίνουν ενέργειες. Άρα λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευτυχής που αναλαμβάνω την ευθύνη να με επενέσουν ή να με κατηγορήσουν μετά από κάποια χρόνια αν αυτό το έργο πήγε καλά ή όχι. Προσωπικά δεν είμαι απλώς αισιόδοξος, είμαι σίγουρος. Καταρχήν έχει καταρτιστεί ένα πλάνο επιχειρησιακό, ένα business plan, και μάλιστα έχω την χαρά να έχω συμμετάσχει σε αυτό το business plan και είναι και να έχω και τη χαρά επίσης να συναντώμαστε, να μην βρίσκω εκεί που αναλαμβάνω ένα χάος, αλλά να υπάρχει κάτι σοβαρό που έχει προηγηθεί. Λοιπόν, αυτό το business plan προβλέπει το κόστος λειτουργίας, το οποίο βγήκε όχι επειδή είπε έτσι η εταιρεία που έκανε το business plan, αλλά επειδή υπήρξε συνεργασία με τον Δήμο και είδε τις δυνατότητες που έχει το Δήμο του Ηρακλείου να στηρίξει καταρχήν το έργο. Εγώ θεωρώ ότι στην πορεία το έργο θα στηριχθεί και από άλλους, όχι μόνο από το Δήμο Ηρακλείου. Αναμένω πάρα πολλά από την περιφέρεια, αναμένω πάρα πολλά από την κεντρική διοίκηση και αναμένω πάρα πολλά και από μεγάλους χορηγούς. Αλλά είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή για την λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου είναι εξασφαλισμένο ή μπορεί να εξασφαλιστεί. Τώρα, αν μιλάτε στα καλλιτεχνικά, θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Απ' άλλα τα μεγέθη, αλλά έτσι είναι. Στο διάστημα 14 με 16, τα πύρινα χρόνια της κρίσης στη Λυρική, η επιχορήγησή μου για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό ήταν μηδέν. Μηδέν. Είχα 3 εκατομμύρια ευρώ έξοδα για καλλιτεχνικές παραγωγές και 3 εκατομμύρια ευρώ της πράξης. Λοιπόν, εδώ βέβαια είναι άλλα τα μεγέθη. Είμαι εδώ για να πάμε μπροστά. Σκέφτομαι όλη την πόλη μαζί, σκέφτομαι ότι αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο πέρα από κάθε ξανές υπεθανές αντεγκλήσεις. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, όλο το εργαλείο είμαστε μαζί. Αν μας δει κανείς από πάρα πολύ ψηλά, δεν έχουμε πολυτέλεια για να τσεχωνόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να πάμε μπροστά και το πολιτιστικό είναι ορόσημο γι' αυτό. Σας λέω ειλικρινά ότι η εμπειρία που έχω από τη συνεργασία μου με το Δήμο, και δεν αναφέρομαι μόνο στην εξαίρετη συνεργασία μου με τον κύριο Λαμπρινό, αλλά αναφέρομαι και στη συνεργασία μου και πρωτήτερα. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κουράκης με είχε καλέσει το 2007 στην μια επιτροπή προσωπικότητων, και να σας θυμίσω επίσης ότι το πρώτο τηλεφώνημα το δέχτηκα νεαρός αρχιμουσικός στη Γερμανία, όταν ο κύριος Βασιλάκης Μανώλης με ρώτησε αν είναι σωστές οι διαστάσεις της Τάφρου. Και τότε είχα τρομάξει, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρή η Τάφρο στις Ορχιστράς, το πείτε αυτό. Και αισθάνομαι σήμερα περηφάνεια που το 2002 έβαλα το πιτραδάκι μου να είναι σήμερα αυτή το πείτε εδώ, γιατί ακούστηκε οι μελετητές προσάμωσαν τη μελέτη τους όσο μπορούσαν στο στατικό σκέλος για να ανοίξει το πείτ. Άρα λοιπόν, η σχέση μου με το Δήμο ήταν πάντοτε πάρα πολύ καλή. Και να σας πω και κάτι άλλο, άμα με πολύ στεναχωρήσουν, θα πάρω το καπελάκι μου και θα φύγω.